Επανήλθαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής και πάμε ευθύ αμέσω να μιλήσουμε για πολιτισμό με την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου η οποία βρίσκεται δίπλα μου, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Χορτιάτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλες τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές. Να πούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Παύλο. Στην Παυλίνα, στον Πέτρο και στην Πετρούλα να είναι όλοι γεροί. Ε, σωστό το γεγονός ότι ευχηθήκατε. Εγώ το παρέλειψα στο ξεκίνημα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και θα ήθελα να μιλήσουμε για τα πολύ ευχάριστα κυρία Κωνσταντινίδου διότι πληροφορηθήκαμε ότι το πρώτο διαδημοτικό φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών το οποίο διοργανώσατε πήγε εξαιρετικά ε, καλά και θα σας ρωτούσα εάν πήγαν όλα ομαλά ή καλύτερα από ομαλά ε, μάλλον και βεβαίω θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου το πρώτο διαδημοτικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη και συγκεκριμένα στο ελαιόραμα της Πηλέας είναι πλέον γεγονός. Θεωρώ ότι είναι μια δράση που από εδώ και στο εξή θα θεσμοθετηθεί και το λέω γιατί ο κόσμος όσον αφορά τον αριθμό των συλλόγων που συμμετείχαν αγγίξαμε το, τα 30 τμήματα, τα πολιτιστικά από όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και αυτό το οποίο εισπράξαμε ως feedback αν θέλετε μετά τις εκδηλώσεις είναι ότι και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι από την Περιφερική Ενότητα Θεσσαλονίκης Αναμένουν του χρόνου, γεροί να είμαστε, να συμμετέχουν και αυτοί. Και το αισιόδοξο είναι ότι είχαμε και ε, 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 τηλέφωνα, είχαμε μηνύματα ε, μέσω του ηλεκτρονικού email του Δήμου μας που θέλανε σύλλογοι από άλλες περιοχές να, του νομού Θεσσαλονίκης, εκτός δηλαδή, να συμμετέχουν και αυτοί. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο δυναμωμένο το διαδημοτικό φεστιβάλ του χρόνου πλέον φεσμός με περισσότερες συμμετοχές και περισσότερος κόσμος όσον αφορά που θα το παρακολουθήσουν γιατί ξέρετε κάθε φορά κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά εμεί πήγαμε Έτσι εξαιρετικά. Ε, θέλω να πιστεύω ότι αυτό το φεστιβάλ άφησε το στίγμα του, ούτως ή άλλως εμείς στο Δημοπιλάς Χορτιά το έχουμε δείξει ότι αγαπάμε την παράδοση αγκαλιάζουμε και τιμούμε του πολιτιστικού συλλόγους και του Δήμου μα, αλλά και όλε τι περιφερειακέ ενότητε Θεσσαλονίκη. Είναι όντω έτσι τα πράγματα. Κάθε αρχή και δύσκολη, κυρία Κωνσταντινίδου, όμω τα μηνύματα τα οποία λάβαμε κι εμεί είναι ιδιαίτερα θετικά για το πρώτο αυτό διαδημοτικό φεστιβάλ. Και μέχρι προχτέ εξελίσσονταν και θεατρικέ παραστάσει στα πάρκα στην Πηλέα. Και θα ήθελα να μου πείτε, σα θύμισαν οι μικροί δημότε. Οι μικροί δημότες και οι μεγάλοι μας θύμισαν και θέλω να τους ευχαριστήσω και από την ευκαιρία που μου δίνετε μέσα από την εκπομπή σας, γιατί πραγματικά ήταν κάτι ανέλπιστο. Και αυτό, γιατί ήταν μια πρωτοβουλία και μια δράση που ξεκίνησε πρώτη φορά από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Πηλάς Χορτιάτη και αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά κάτι καινούριο δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθεί. Διανύουμε και περίοδο του καλοκαιριού που τα περισσότερα παιδάκια έχουν φύγει. Είναι και λίγο οι καιρικέ συνθήκε, οι θερμοκρασίε του καλοκαίρι που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα βγει ο κόσμο και στις ειδικά 7 το καλοκαίρι. Όπου τη μία εβδομάδα είχαμε βροχέ και τώρα τι προηγούμενε ημέρε είχαμε καύσωνα και από ό,τι φαίνεται έτσι θα το ζήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη. Αλλά το στίχημα το κερδίσαμε και νομίζω το κερδίσαμε για τον εξή απλό λόγο. Πήγαμε εμεί τον κόσμο. Ε, με έναν τρόπο μοναδικό καταφέραμε να γεμίσουμε τα πάρκα, 7 πάρκα στη Δημοτική Ενότητα Πηλαία. Τα ζωντανέψαμε στην κυριολεξία. Συμμετείχε ο Δόκτωρ Γκάφα, ο Ξυλοκόπο από το Δάσο και ο Μάγο ε, του Οζ. 7 μοναδικές παραστάσει όπου το απόλαυσαν και οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι. Και τα μηνύματα τα οποία εισπράξαμε ήταν τόσο θετικά. Να φανταστείτε ότι υπήρχαν δημότε από όμορου Δήμου που επισκέφτηκαν πάρκα δικά μα και λέγανε γιατί οι δικοί μα Δήμοι δεν πραγματοποιούν και δεν κάνουν αντίστοιχε εκλογέ. Επομένω, η εν λόγω αντιδημαρχία και συνολικά ο Δήμο Πιλά Χορτιάτη είναι παράδειγμα προ μίμηση, λέτε, κύριε Κωνσταντινίδο. Θεωρώ ότι αποτελούμε έτσι ένα καλό παράδειγμα ώστε και άλλοι συνάδελφοι σε άλλου Δήμου να πάρουν τι δικέ μα πρωτοβουλίε και να τι έχουν σαν μία αρχή ώστε να αντίστοιχε δράσει. Κατάλαβα πάντω αυτό που είπατε, ότι πήγατε εσεί τα παιδιά. Δεν καλέσατε αυτά να έλθουν σε εσά. Και α μην ξεχνάμε ότι το πάρκο και η παιδική χαρά είναι η νούμερο ένα έξοδο αυτό το χρονικό διάστημα. Και με δεδομένο ότι είναι και ανέξοδο για του γονεί, αυξάνονται ε, περαιτέρω οι πιθανότητε να, να, απολαύσουν αυτό το θέαμα το οποίο διοργανώσατε. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Γιατί για κατά ψέματα το να... Δεν έχουν συνηθίσει και οι συμπολίτε μα ο Δήμο, η Δημοτική Αρχή, να πηγαίνει στη γειτονιά του. Εμείς νομίζω το στοίχημα το κερδίσαμε και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό γιατί ε, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, είχε τεράστια ανταπόκριση ε, και νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα το Ζωντανεύω τα πάρκα στη Πηλαία, θα σας το πω τώρα και στην εκπομπή σας, θα ταξιδέψει το Σεπτέμβριο και στις άλλες δημοτικές ενότητες ε, του Δήμου γιατί μετά από όλο αυτό το θετικό που εισπράξαμε θέλουμε να ζωντανέψουμε πραγματικά και τα πάρκα των άλλων δημοτικών ενωτήτων, οπότε ενημερώνω από την εκπομπή σα του μικρούς μας φίλους και τους γονείς τους, ότι το Σεπτέμβριο, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να έρθετε στα πάρκα, θα έχουμε πάρα πολλές ωραίες δράσει δράσεις για αυτούς λίγο πριν ξεκινήσει το βαρύ πρόγραμμα των μαθημάτων και των υποχρεώσεών τους. Είστε έτοιμοι να μοιράσετε χαμόγελα όπως το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε και το ότι έχετε προτεραιότητα το παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και το ότι έχετε ως προτεραιότητα και την παράδοση κυρία Κωνσταντινίδου και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να και την νεολαία, τα μικρά παιδιά να ανακαλύψουν την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμά μας, δυστυχώς τείνουν να εκλείπουν και στο ασβεστοχώρι σήμερα και αύριο έχουμε προγραμματισμένη εκδήλωση, έτσι. Ακριβώς. Ε, θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ναι, γιατί η παράδοση για μας δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση. Για μας αποτελεί πηγή έμπνευση και αποτελεί πηξίδα για το μέλλον. Εάν λοιπόν από τώρα, από τα μικρά παιδιά γνωρίζουν την παράδοση, θα έχουν πολύ Γερέ βάσει για να μπορούν να πορευτούν πολύ καλά στο μέλλον και να μην χάσουν την ιστορία του τόπου μα, τη πατρίδα μα. Πρέπει να τα κρατάμε όλα αυτά ζωντανά. Γι' αυτό κιόλα πραγματοποιήθηκε όλη αυτή η δράση, όπω είχα αναφέρει και σε άλλη που με καλέσατε, στο Λεόραμα. Γιατί είναι μια περιοχή πολύ μεγάλη, πολύ ανοιχτή, εύκολα προσβάσιμη και στου μικρού μα φίλου και στου μεγάλου, που ενδεχομένω να μην γνώριζαν ότι εκείνο το διάστημα υπήρξε κάποια, κάποιο φεστιβάλ περαστικοί παίζοντα να ακούσαν την παραδοσιακή μουσική και να του δημιουργήσαμε το ερέθισμα ώστε να συμμετέχουν σε κάποιο παιδικό χορευτικό τμήμα από το φθινόπωρο που ξεκινάνε. Τώρα που είπατε για την παράδοση, ναι, στο Δήμο Πουλά Χορτιάτη έχουμε την εξή ιδιαιτερότητα. Είμαστε έξι δημοτικέ ενότητε, όπου υπάρχουν διάφορα πολιτισμικά στοιχεία ποντίων, βλάχων, σαρακατσάνων, ντόπιων που έχουν συνυπάρξει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ όμορφα και αρμονικά. Οπότε τους δίνουμε το αερέθισμα, τους δίνουμε το κίνητρο να διοργανώνουν και οι ίδιοι πολιτιστικές δράσεις με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού. Και με αφορμή αυτό που μου είπατε, να αναφέρω ότι την σήμερα και αύριο στο Σβεστοχώρη, στον αύριο χώρο τον πρώτο, του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου Σβεστοχωρίου, πραγματοποιείται το Τσάλμα σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Σβεστοχωρίου, όπου θα έχουμε παραδοσιακή μουσική, θα έχουμε χορευτικά συγκροτήματα και όποιο είναι τολμηρό μπορεί να πηδήξει από τι φωτιέ που θα έχουν αναμένε εκεί για να τηρήσουμε το έθιμο και να βιώσουμε και κάποια Παράδοση που υπήρχε χρόνια. Ένα παραδοσιακό περιοχή. γλέντι λοιπόν, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέαμα. Αν μη τι άλλο, ε, κυρία Κωνσταντινίδου, αυτό είναι δεδομένο και εύχομαι πραγματικά να βοηθήσει και ο καιρό και σήμερα και αύριο, γιατί μα τα έχει χαλάσει το τελευταίο διάστημα. Θέλω να είμαι ειλικρινή: ο καιρό μα τα έχει χαλάσει πάρα πολύ και κάθε φορά που διοργανώνουμε εκδηλώσει, το... η έννοια μα είναι το πώ θα εξελιχθεί ο καιρό, γιατί ξέρετε, αυτέ όλε οι εκδηλώσει είναι σε εξωτερικό χώρο. Οπότε και αν είναι δυνατό να μεταφερθούν σε κλειστό χώρο υπάρχει έτσι μια λύση αλλά εάν αναμένεται πολλοί κόσμος και αν η φύση της εκδήλωσης δεν επιτρέπει το να διεξαχθεί σε έναν κλειστό χώρο τότε υπάρχουν Κλειστή... θέματα, το αντιλαμβάνομαι. Κλειστοί χώροι υπάρχουν άφθονοι. Αλλά χάνει την αξία και την ομορφιά του να Κάποιε εκδηλώσει είναι μόνο να για εξωτερικού χώρου. Ναι. ακριβώς ακριβώ σε έναν εσωτερικό χώρο. Είναι όντω έτσι. Και θα ήθελα να διευρύνουμε την συζήτησή μα, κυρία Κωνσταντινίδου, διότι το, το προσεχές Σάββατο θα εξελιχθεί κάτι πολύ όμορφο στον Δήμο. Το Σάββατο έχουμε επίσης στην περιοχή του Φιλίρου. Ο Αθλητικός Σύλλογος Φιλίρου διοργανώνει έναν χώρο, οπότε σας προσκαλώ και σε αυτό το χώρο. Πάλι γίνεται με τη συνδιοργάνωση της Δημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού, με ποντιακό στίγμα, όπου εκεί θα χορέψουμε σε ρυθμούς ποντιακούς και νομίζω θα είναι ένα πολύ μεγάλο γλέντι, πάλι όμως καιρού επιτρέποντος και ταυτόχρονα θα έχει ο Πολιτιστικός Λογραφικός Σύλλογος του Φιλίρου θεατρικές παραστάσεις για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας στο Θέατρο Μαδριάς. Έχουμε πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα όλο αυτό το διάστημα από όλου του πολιτιστικού μα συλλόγου και αυτό είναι ευχάριστο γιατί σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία παρτίζουν του συγκεκριμένου συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μια πολύ καλή συνεργασία με την Αντιδημαρχία, με το Δήμο και προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για του συμπολίτε μα. Το αποτύπωμα είναι, αν μη τι άλλο, θετικό, κυρία Κωνσταντινίδου, και θα ήθελα να μου πείτε και μερικά λόγια όσον αφορά τα φετινά πλεότικα, γιατί ο κόσμο τα περιμένει πώ και πώ. Τα πλεότικα είναι ένα θεσμό πολλών ετών. Ε, πανηγυρίζουμε την ενορία του προφήτη Ηλία της Πηλέας. Φέτος θα έχουμε έτσι την ε, χαρά να είμαστε, οι εκδηλώσεις μας να έχουν διάρκεια πέντε ημερών. Θα ξεκινήσουμε από τις 16 Ιουλίου με κορύφωση τις 20 Ιουλίου. Στις 16 Ιουλίου θα έχουμε την μουσική μπάντα των παιδιών από το φάρο του κόσμου, όπου είναι εκεί πέρα ο πατέρας Αθηναγόρος που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο και νομίζω όλοι τον ξέρουμε και δεν χρειάζεται συστάσεις για αυτά τα παιδιά. Στις 17 Ιουλίου φιλοξενούμε την κυρία Λαγωνίδου, είναι ένα κορίτσι από το Δήμο Πλέας Χορτιάτη με μεγάλη μουσική διαδρομή. Κάνει κάποια σταθερά και καλά βήματα και θέλουμε να στηρίζουμε δικά μας παιδιά. Στις 18 Ιουλίου έχουμε το γνωστό συγκρότημα Σταβέντο και την Ήβη Αδάμου για να δώσουμε στη νεολαία και το κίνητρο και το ερέθισμα να έρθει, γιατί καλή και η παράδοση, Θέλουμε όντω να, να είναι δίπλα στην παράδοση νέοι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν και αυτοί να διασκεδάσουν με του δικού του ρυθμού και τα δικά του ακούσματα, οπότε του καλούμε εκείνη την ημέρα. Στι 19 Ιουλίου θα έχουμε τον κύριο Κοντολάζο ο οποίος είναι από την Πιλέα, θα μας τιμήσει με την παρουσία του, θα τον βραβεύσουμε για την προσφορά του στα μουσικά δρόμενα της Πιλέας και είχαμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Πασχάλη Τερζή, που θέλουμε να τον τιμήσουμε και τον ίδιο. Ευελπιστώ και εύχομαι να μπορέσει να παρευρεθεί και αυτός, γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ οι πηλεώτες. Και θέλουμε. Και με μόνο. Αυτό το... Ναι, και όχι μόνο, ακριβώς όλη η Ελλάδα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε και την αγάπη μα και την ευγνωμοσύνη μα γιατί έκανε την πλέα γνωστή σε όλη την Ελλάδα και μας έχει δώσει τόσο ωραία ακούσματα. Και 20 Ιουλίου είναι η μέρα των παραδοσιακών μα συγκροτημάτων πάλι όπου πέρα από το ότι θα απολαύσουμε τα παραδοσιακά συγκροτήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας, οι κυρίες από τα καπή της Πηλέας έχουν ετοιμάσει το γνωστό ατζέν πιλάφι, το παραδοσιακό γλυκό με το ρύζι και το φιδέ, όπου θα το μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο για να τον γλυκάνουμε στην τελετή λήξη. Ακούγοντά σα, κυρία Κωνσταντινίδου, αντιλαμβάνομαι ότι ε, πραγματικά απευθύνεστε σε ένα ευρύ έτσι, κοινό από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους καταλαβαίνω ότι επιθυμείτε να τους έχετε πραγματικά ευχαριστημένους στα δημοπλειάσκορτχιάτι, όσον αφορά την ψυχαγωγία τους, όσον αφορά τον ελεύθερο τους χρόνο, να περνάνε, δηλαδή, τον ελεύθερο τους χρόνο ποιότικα. Όμορφα. Ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία όλα όσα μας έχετε αναφέρει και βεβαίως δεν απευθύνεστε μόνο στους δημότες αλλά ε, και σε όλους τους Θεσσαλονίκη, έτσι, σε όλους τους Βορειοελλαδίτες. Εννοείται, είμαστε τη Δημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ε, τρόπος να αναδείξουμε και τα τουριστικά στοιχεία της ε, περιοχής μας, να μπορέσει να κινηθεί η αγορά, οπότε καλούμε όλου του συμπολίτε όχι μόνο του Δήμου Πηλέα αλλά και των όμορων Δήμων τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ ωραίο πενταήμερο να απολαύσουν τι μουσικέ εκδηλώσει τη Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, να περιηγηθούν στου μικροπολιτέ που θα έχουν και θα πουλάνε κάποια μικροαντικείμενα που μπορούν να πάρουν είτε τα παιδάκια είτε μεγάλοι, να Ενισχύσουν του αθλητικού συλλόγου γιατί ξέρετε τι, το διάστημα αυτό οι αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Πηλαία Χορτιάτη έχουν τι ψισταριέ του, ψήνουν, δίνουν πολύ ωραία δέσματα στον κόσμο και γενικά υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω μετά από τόσα χρόνια από τον κορονοϊό που τη στηριθήκαμε ε, την αξίζουμε όλοι. Να περάσουμε έτσι λίγο, κάποιε ώρε ευχάριστε. Να φύγουμε και από τι έννοιε και τα προβλήματά μα. Ανάγκη πραγματικά ε, νομίζω ότι έχουμε ανάγκη ιδίω στους θερινούς μήνες, οπότε και ο χρόνος των παιδιών είναι ελεύθερος περισσότερο ελεύθερος. Έχουμε ανάγκη να ξεφεύγουμε αυτές οι μικρές παρενθέσεις. Μέσα όμως στα όρια του νόμου, νομίζω Είμα. ότι είναι ε, αναγκές. Και, α, και απαραίτητες. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντινίδου, θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε σε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γίνεται λόγος τα τελευταία χρόνια, εξαιτία τη κλιματική αλλαγή, τη ενεργειακή κρίση, γίνεται λόγος για την ανακύκλωση. Okay. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια προσπάθεια να εξελίσσεται από πλευρά τη τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι δημότε και να ανακυκλώνουν, ε, να ανακυκλώνουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον του ε, τόπου μα για το αύριο και από. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ο Δήμο που λέει πλέον διαθέτει καφέ κάδου, έτσι. Ναι, πριν σα απαντήσω για του καφέ κάδου, θέλω να τονίσω, γιατί ενδεχομένω ε, να μην γίνεται αντιληπτό ότι όλε αυτέ οι εκδηλώσει που προσφέρουμε στου συμπολίτε μα είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει πουθενά αντίτιμο, πουθενά εισιτήριο. Το γνωρίζω προσωπικά και είναι ελεύθερος. Και να, να, αναφερθώ. Σωστά, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί έχει τύχει να ερωτηθούμε άλλε φορέ, είναι αρχή τη διοίκηση. Όλε οι εκδηλώσει του Δήμου Χορτιάτη είναι δωρεάν στο κοινό. Ε, όσον αφορά του κάδου, σήμερα συνέβη το εξή πολύ ωραίο. Ε, μαζευτήκαμε όλη η διοίκηση του Δήμου Χορτιάτη στην ε, λαϊκή αγορά τη ε, Όπου εκεί τοποθετήθηκαν οι καφέ κάδι επί τη οδού Παύλου Μελά για αυτόν τον σκοπό, ώστε. Ε, τα περισσεύματα από τα τρόφιμα, από την λαϊκή αγορά, από τα σπίτια μας, με κάποιον καλό έτσι, διαλογισμό, που θα, ε, ε, με κάποιο ξε, ε, ξεχώρισμα έτσι, καλό που θα κάνουν οι, οι οικογένειες στα σπίτια τους, θα μπορούν να τα τοποθετούν στους καφέ-κάδους και στη συνέχεια θα έρχεται η υπηρεσία και θα τα πηγαίνει στο, στην αντίστοιχη περιοχή, όπου θα γίνεται μια συγκεκριμένη κομποστοποίηση, ώστε αυτό το οποίο θα παραχθεί να μπορέσει μετά να χρησιμοποιηθεί σε γεωργικές εργασίες, σε κάθε δήμο στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει και το περιβάλλον, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε της κλιματικής αλλαγής και φέτος ιδιαίτερα τα βιώνουμε με αυτό το καλοκαίρι που δεν μοιάζει με καλοκαίρι. Ε, βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά. Θα σας δώσω μια πληροφορία ότι Μέχρι και τον κορονοϊό, παρόλο που δεν είχαμε ακόμα τη δυνατότητα να δώσουμε κάδους, έχουμε περίπου 50 αιτήματα συμπολιτών μας, ώστε να τοποθετηθούν κάδια έξω από τα σπίτια τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος έχει μπει στη διαδικασία και στη λογική της ανακύκλωσης του σεβασμού του περιβάλλοντος και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για όλους είναι μας. Είναι ιδιαίτερα θετικό γιατί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παρά το γεγονός ότι είχαμε καμπανάκια όλα τα προηγούμενα χρόνια για αυτό το οποίο έρχεται, τις επιπτώσεις τις έχουμε αντιληφθεί τώρα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια όσον αφορά τις καιρικέ συνθήκες κατά βάση και θα ήθελα να σταθούμε στην ανακύκλωση κυρία Κωνσταντινίδου γιατί ο Δήμο Πηλέ Χορτιάτη προάγει την ανακύκλωση με εφαρμογέ, με ημερίδε, δηλαδή κατά βάλει πολλές προσπάθειες σε αυτό το πλαίσιο. Ισχύει αυτό, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ ότι το οτιδήποτε κάνει ο κάθε δήμο έχει να κάνει και με την ε, κουλτούρα και την παιδεία που έχει ο κάθε πολίτης. Εάν ε, δεν περάσει μέσα στην, ε, στα σχολεία ότι πόσο αναγκαία είναι η ανακύκλωση, ώστε το παιδάκι από μόνο του να παροτρύνει τους γονείς να ανακυκλώνουν την οποιαδήποτε συσκευασία στο σπίτι, Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση... Η παιδεία είναι το α και το ω, λέτε. Ναι, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία από όλου του φορεί, ε, από την οικογένεια, από το σχολείο, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό δεν έχει να κάνει και βεβαίω μόνο με την ανακύκλωση ή με τα απορρίμματα. Έχει να κάνει, παραδείγματο χάρη, και με το πού σταθμεύει κανεί, διότι όλα αυτά τα παιδάκια αύριο μεθαύριο θα είναι ενηλικέ και δυστυχώ βλέπουμε ασυνείδητου οδηγού, ακόμη και σήμερα, να κλείνουν ράμπε, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι νομίζω μια σειρά από τέτοιου είδους φαινόμενα των οποίων είμαστε μάρτυρες και μπορούν να ανατραπούν με αυτή τη συνεργασία την οποία λέτε. Ακριβώς, αν και επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα παιδιά στο σχολείο πλέον είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένα και κάποιες φορές κάνουν και τα ίδια παρατήρηση στους γονείς τους είτε έχει να κάνει με την ανακύκλωση, είτε με αυτές τις περιφορές που αναφέρατε πριν από λίγο για το πάρκινγκ σε θέσεις με μπάρες που απαγορεύεται γιατί δεν μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι που έχουν κινητικά θέματα. Όλα είναι θέμα παιδείας και από εκεί ξεκινάνε, οπότε μια που υπάρχει και νέα κυβέρνηση, σας επενδύσουμε στα σχολεία, σας επενδύσουμε στους εκπαιδευτικούς, γιατί το μέλλον του τόπου μας είναι τα παιδιά. Είναι σαφέ το μήνυμά σα. Κυρία Κωνσταντινίδου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στι επόμενε εκδηλώσει και θα τα ξαναπούμε. Να είστε εγώ, καλά. εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και σα περιμένω και εσά και του φίλου μα τα Πιλεώτικα. Με μεγάλη μα χαρά. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Βεργίνα Τηλεόραση με την Νίκη Σταματιάδου. Παραμένετε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο στι 3.30 θα είμαστε εδώ ζωντανά. Εύχομαι σε όλου. Καλό απόγευμα!